Να και η μπετονιέρα, παιδιά, στα μέρη όπου και οι έξι πλέον αεκτζίδες κινηματογραφιστές του έργου της Αγιασοφιάς παίρνουμε τις λήψεις, ήρθε κοντά μας. Χαλάω, φτιάχνω, παιδιά, για να το έχω την απόδοση καλύτερη. Τα μάτια μου δεν με βοηθάνε, καθώς ακούγονται πολλά μπουμπονιτά. Το πιο πιθανό είναι να ανοίξουν ουρανοί και να βρέξει. Γίνεται πασαλάσωση, βλέπουμε 2, 4, 6, 8, 10, 11, αν δεν με κάνει λάθος το μάτι μου, 11 πασαλάκια, έτσι ώστε να συνεχιστούν εδώ πέρα, να μπουν για προστασία όλων εμάς των φίλων αεξίδων που ερχόμαστε να δούμε τα έργα. Γιατί από κάτω, παιδιά, ξέρετε, έχει ένα βάθος τουλάχιστον 10-15 μέτρων, μπορεί και παραπάνω, που είναι ο τομέας 3. Μη σκοτωθεί κανένας και το έργο πάει πίσω, μα πολύ πίσω. Και δεν φταίει για λαλακία ενός να την πληρώσει όλο το γήπεδο. Βλέπετε, τώρα το τσιμεντώνουν για να το είναι πιο ενισχυμένο και να μην λυγίζει από πιθανές αλλαγές καιρού και με φυσήματα. Θα μπουν μετά και τα υφλήθες εδώ πέρα από το από τη Λαμαρίνα, τα φύλλα της Λαμαρίνας, έτσι. Πλαγιάζει τώρα εδώ πέρα η μπετονιέρα, ρίχνει το πετό σκυρόδεμα εκεί που πρέπει, έτσι ώστε να ενισχυθεί λίγο το σίδερο αυτό, έτσι. Ούτε σουβλί είναι, ούτε αγκύριο είναι, είναι κάτι σαν πάσαλος για τους ηδήμονες και μη. Έτσι, να ξέρετε, παιδιά, είμαι πολύ χαβαλές, σήμερα έχω μεγάλη όρεξη για περιγραφή. Ακούτε τα μπουνιτά, κοιτάξτε το ουρανό, παιδιά, κοιτάξτε το ουρανό, μιλάμε φορτωμένος. Δηλαδή, σπίτι μου εκεί που βλέπετε χαμηλά, έτσι προς τα δυτικά, κάπου εκεί μένω. Δεν μένω και δίπλα στη Νέα Φιλαδέλφια. Κάνω χιλιόμετρα για να έρθω. Λοιπόν, εκεί θα ρίχνει η σπίτι μου σίγουρα καρέκλες. Λοιπόν, βλέπουμε τομέα 4 από τα βόρειο-ανατολικά. Τομέα 7 γίγαντα. Και τομέα 6. Τομέα 6 γίγαντα. Και τομέα 7, παιδιά. Αυτό το έχω ονομάσει το τομέα 7, τελείωσε, καμπάνες. Καμπάνες του Αστέρα. Καθώς βλέπουμε εδώ πέρα το σύνθημα AC, AB. 1000. Το άλλο δεν το γράφω τον αριθμό, 12. Από κάτω, ρο 21 έκαρα. Πατήχια, κλαμπ, κυψέλη κλαμπ, χούλιγκανς κτλ. Χούλιγκανς, εγώ είμαι ενάντια, παιδιά, χούλιγκανισμό. Αυτά ήταν μια φορά και ένα καιρό στην Αγγλία, όπου η κυρία Θάτσερ τους το κόψε μαχαίρι. Και καλά τους έκανε. Είμαι πατέρας, παιδιά, σας έχω ξαναπεί πολλές φορές. Είμαι πατέρας και θέλω ο γιος μου να πηγαίνει να βλέπει μπαλίτσα και να μην φοβάμαι αν θα γυρίσει ζωντανός ή όχι. Και όλοι οι πατεράδες αυτό ευχόμαστε που πάνε τα παιδιά μας στο κήπεδο. Και γι' αυτό μακρύγορο πάνω σε αυτό, γιατί είμαι πατέρας. Δεν μ' αρέσουν ούτε οι διχόνοιες, ούτε οι έρηδες και πολύ περισσότερο, παιδιά, το πλάκωμα. Εδώ θα πω σε αυτό το σημείο, ο Μιχάλης ήταν, είναι και θα παραμείνει φίλος και αδελφός. Καθώς έρχονται εδώ πέρα τα παλικάρια για να δούνε τι κάνανε, έτσι, ρίξανε από λίγο πετό σε κάθε πάσαλο, σιδερένιο πάσαλο, έτσι. Και τώρα θα συνεχίσουν το έργο τους, έτσι ώστε, γεια σκαπετάνιο μου, τι κάνεις. Όλα καλά, όλα καλά, να είσαι καλά, αδελφέ. Θα βάλεις μηχανάκι τώρα, θα βάλεις μηχανάκι. Όχι, πρέπει να είναι κοπής σιδέρο αυτό το μηχανάκι, δεν θα χρησιμοποιηθεί, απλώς θα ακολουθούν εδώ οι λαμαρίνες. Για να κλείσει και το οπτικό πεδίο σε εμάς, παιδιά, αυτό κακό, γιατί είμαι εδώ προστατευτικά, κοιτάξτε και εδώ πέρα, προστατευμένος. Εδώ είναι τα όρια του Δήμου και καλά, σιγά μην είναι του Δήμου, του παράνομου κτίσματος. Και συνεχίζω, παιδιά, το βίντεο, όχι, κλείνω το βίντεο αυτό, από τις εργασίες της ΑΕΚ πια, της Ερμονάστα πια. Εδώ ο χώρος που πατάνε τα μαστόρια είναι ΑΕΚ. Όχι ΑΕΚ, ακριβώς, δουλεύουν οι ΑΕΚΖΙΔΕΣ, είναι της περιφέρειας. Να είμαι πιο λεπτομερής και πιο συγκεκριμένος. Λοιπόν, παιδιά, ζήτω η ΑΕΚΑΡΑ, καθώς εδώ βλέπουμε να χύνεται το σκυρόδεμα, έτσι ώστε να ακολουθεί τελείως και να μην υπάρχει πρόβλημα με τις λαμαρίνες. Να μπει κάποιος, δηλαδή, παιδιά, μπορεί να μπει κάποιος και να πηδήξει από πάνω, έτσι, και να κλέψει υλικά οικοδομικά. Κρούσματα είχαν ακουστεί παλαιότερα. Όχι πολύ παλαιότερα, πρόσφατα. Λοιπόν, ζήτω η ΑΕΚ, μάγκες. Αγάπη, αδελφοσύνη, ομόνοια, ενότητα. Μόνο ΑΕΚ, ρε!